Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Σήμερα θα κάνουμε κανονικά την παρουσίαση. Θα πούμε κάποια... θα ακολουθήσουν τα νέα της εταιρείας. Και θα κάνω μια αναφορά στα νέα τα οποία είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι δεν έχει κάτι διαφορετικό για την εβδομάδα. Θα ήθελα να μου σημειώσει, να μου γράψετε στο chat εάν ακούγομαι καλά, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την παρουσίαση. Περιμένω να μου γράψετε στο chat. Λοιπόν, θα αρχίσω την παρουσίαση κανονικά. Λοιπόν, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι επενδυτής της Skyway. Κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Και ας αρχίσουμε την παρουσίαση, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνησε τον κόσμο του μέλλοντος έτσι όπως τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές. Και επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά των 100 χρόνων. Διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, όπου είναι η υπερφόρτωση δικτύου μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Ακολουθεί το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα, το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντας. Όταν κατασκευάζει δρόμους ο άνθρωπος, εισβάλλει στην φύση, όπως γνωρίζετε, και καθώς η ίδια η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία επίσης καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν την επιφάνεια του έδαφος μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι συνδέοντας το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, δάση κτλ. Αλλά παράλληλα κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση υλικών αλλά και εξόδων είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του δρόμου ανάποδα έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ μετροχούς διαφέρει, το οποίο είναι στην ορφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά. Εδώ έχουμε το τελεφερίκ αριστερά, καθώς και τα εναέρια βαγόνια δεξιά. Αυτά τα οχήματα δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δημιουργούν ανεξάρτητες μεταφορές.
Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Ιουνίτσκι, που μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και μεταφορικών ηχειωδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή. Είναι η υπέργεια μεταφοράς, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως γνωρίζετε, κατασκευάζοντας διάφορα μουσικά όργανα ή ακόμα και να χρησιμοποιήσει για χόμπι, όπως λέτε εδώ πέρα, για τα διάφορα ακροβατικά κόλπα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς σε χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Και αυτές είναι οι τρεις μορφές δομών γραμμής, όπου η μία είναι η άκαμπτη, η δεύτερη άκαμπτη και η τρίτη εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα απεικονίζεται η εύκαμπτη και η μία άκαμπτη. Και σε αυτή εδώ η άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιδέα ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι ότι ξύπνησε μια μέρα και αποφάσισε να το κάνει, το εξεργάζεται αυτό το σχέδιο πάρα πολλά χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά από καινούριους ή από αυτούς που δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο, είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες. Σε αυτό όμως το θέμα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει η δύναμη να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία προηγουμένως ήταν αδύνατη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το ένα προβλέπεται για αστική χρήση και το άλλο για υπεραστική χρήση. Αυτό που είναι η αστική χρήση έχει χωρητικότητα 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το άλλο, το που προβλέπεται για υπεραστική χρήση, παίρνει περίπου τα μισά άτομα από ότι αυτό που προβλέπεται για αστική χρήση, 6 δηλαδή, και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή τα πενταπλάσια από αυτό που προβλέπεται για αστική χρήση. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Σε αυτό το διάγραμμα δείχνει το ουσιαστικά το πόσο η επικινδυνότητα και τα ατυχήματα τα οποία τείνουν όλες οι μεταφορές, όλα τα μέσα μεταφοράς. Βλέπετε ότι οι οδικές μεταφορές έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορούν τα ατυχήματα και μετά ακολουθούν άλλα οχήματα όπως σιδηρόδρομος, τραμ, μετρό
Και αυτό το οποίο έχει τη μικρότερη τάση σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα είναι το SkyWay, όπως βλέπετε. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως γνωρίζετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Επειδή προφανώς είναι μια τεχνολογία η οποία βασίζεται σε στηρίγματα, είναι στον αέρα. Εδώ έχουμε συγκρίσει SkyWay με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, όπου είναι σχετικά με τις κεφαλογικές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες κτλ. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτά, με βάση αυτά τα εικονίδια. Και θα τα αναλύσουμε τώρα σιγά σιγά. Οπότε έχουμε το πρώτο εικονίδιο σχετικά με τις κεφαλογικές δαπάνες, όπου βλέπετε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό στα έξοδα και συνεχίζει να κρατάει την ίδια θέση στις λειτουργικές δαπάνες με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Και βλέπετε ότι στο τέλος είναι το SkyWay και στην πρώτη περίπτωση αλλά και σε αυτή την δεύτερη. Εδώ πέρα στην περιβαλλοντική μόλυνση βλέπετε ότι τα οχήματα της SkyWay έχουν την πρώτη θέση ως προς τα πιο οικολογικά και φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές, οι οποίες έχουν κατοχυρώσει την πρώτη θέση ως προς τα πιο ανθυγιεινά ουσιαστικά μέσα μεταφοράς. Και εδώ στο διάγραμμα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα το teleferik καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια, ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, οι οδικές μεταφορές, τα οδικά οχήματα δηλαδή, ο σιδηρόδρομος και τέλος το SkyWay, το οποίο σύμφωνα με το διάγραμμα έχει τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως στην πρώτη θέση την κατέχει η SkyWay, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το SkyWay είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το SkyWay κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Τώρα λίγο αλλάζουμε θέμα. Βλέπουμε εδώ πέρα τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Και για να τελειώνουμε σχεδόν με αυτή την παρουσίαση, πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν αυτά πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις σχετικές δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει 83 διπλώματα ευρεσιτεχνία σε 18 χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας η εταιρεία Unisys Stream Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και κυβεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ,
βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕΣΤ χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται από όλο τον χώρο, από όλο τον κόσμο, συγγνώμη, για να δουν με τα μάτια τους το έργο το οποίο έχουν ήδη επενδύσει και να ενημερωθούν σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, να ενημερωθούν με τα σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια και γενικά είναι ένα αρκετά θεματικό, ένας θεματικός χώρος, είναι πολύ ωραία εκεί πέρα. Όμως φέτος δεν θα γίνει σε αυτό το χώρο το ΕΚΑΦΕΣΤ, θα γίνει, όπως σίγουρα γνωρίζετε, στο Ντουμπάι. Θα αναφέρω και μερικά λόγια στο τέλος, για όσους δεν ήταν στην προηγούμενη παρουσίαση. Και προχωράμε για να τελειώνουμε. Από το Σεπτέμβριο του 2018, εκεί πέρα άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Sharjah. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Sharjah είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβουλευμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ασίας, καθώς της Μέσης Ανατολής, καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι άλλη μία απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και πάμε τώρα στην δεύτερη παρουσίαση. Σχετικά με τα... για το τι έγινε στην εταιρεία τον προηγούμενο χρόνο από το 2020 και μέχρι στιγμής. Το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στην Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται ακόμα συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές το ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για βαριά οχήματα. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn με συνολική μάζα που φτάνει τους 50 τόνους και ικανότητα μεταφορά 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και το δεύτερο όχημα ονομάζεται Unibus, είναι το οποίο έχει συνολική χωρητικότητα 25 επιβάτες. Αυτό προβλέπεται για αστική χρήση. Το δεύτερο έργο το οποίο προβλέπεται πάνω σε αυτό το μοντέλο ουσιαστικά προβλέπει, δείχνει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 20 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου καθώς και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχθηκε νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και συνολικής έκτασης 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου της. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Sharjah. Δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου
όπου σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσικη, η εταιρεία έχει σε σχεδιά της να χτίσει στο μέλλον εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί. Η κατασκευή της Sargent Project γραμμή σε δοκιμών 2400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι, 2,5 χιλιόμετρων, θα ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησή της. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Θυμηθείτε ότι το ECODOM έχει 2 λειτουργίες, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της UNICEF Extreme Technologies στη Σάρτζα, όπου το πρώτο είναι ότι το ECODOM είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφορών χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και το δεύτερο είναι ότι το ECODOM είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία σχεδιάζει πράσινες τεχνολογίες μαζί με την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο δοκιμών λάβουν την υψηλότητα του Σέιχ Σουλτάνβι, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων και κυβερνήτης της Σάρτζα. Το Skyway Data Center στη Σάρτζα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων, ο Γιουνίτσικη σχολιάζει ότι το πρώτο container Skyway έχει πολύ πιο φθηνό κόστος μεταφοράς, διότι κοστίζει περίπου $1 ανά 100 τόνους ανά χιλιόμετρο, το οποίο ποσό είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους αρθογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3-5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, τον σιδηρόδρομο ή τον τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστου μεταφοράς 2 φορές σε σύγκριση με τον σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια, και αν το συγκρίνουμε με την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, θα παρατηρήσουμε ότι είναι πολύ πιο ακριβή, διότι για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου ενός χιλιόμετρου θα δαπανηθούν περίπου $30 εκατομμύρια. Και αν το συγκρίνουμε με μετρό, όπως θα σου πω τώρα εδώ, το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στην πόλη περισσότερο από $120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Το monorail του Seattle κόστησε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το Shonan monorail στην Ιαπωνία πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και εδώ έχουμε μια απλή σύγκριση ανάμεσα στο Skyway και στο monorail. Βλέπετε ότι στο πρώτο, που είναι σχετικά με την απόσταση διαδρομής, στο Skyway έχουμε ότι είναι not limited, δεν είναι χωρίς όρια, ενώ στο monorail είναι ως 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με τη μέγιστη ταχύτητα, το Skyway, αυτό το οποίο προβλέπεται φυσικά για αστική χρήση, φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail τα 70. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, από τη μια έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς και από την άλλη βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων στο Skyway, έχουμε από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα σχετικά με το πόσο γρήγορα κάνει ένα όχημα της γραμμής να παραλάβει τους επιβάτες, ενώ το monorail κάνει από 5 έως και 20 λεπτά.
Και τέλος, σχετικά με την με το ικανότητα μεταφοράς την, κάθε μέρα, στο Skyway έχουμε ως και μισό εκατομμύριο επιβάτες ημερησίως, ενώ στο Monorail από 100 μέχρι και 137.000. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές της Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Τώρα στα πιο πρόσφατα και επίκαιρα νέα τα οποία έγιναν αυτή τη χρονιά. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής Skyway Ανατόλη Γνίτσκι έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία. Είπε μερικά πράγματα, ας πούμε, σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, όπου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νεόροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unisys Stream Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο και συνολικά η εταιρεία έχει 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στη Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο σύγχρονο εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης στους επενδυτές μας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 επίσης στο Εκατερίνα Πάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υποκατασκευή για βαριά οχήματα. Στα Μοιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή 2 διαδρόμων μήκους σε 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, φυσικά στα εργοστάσια της εταιρείας, τα οποία δημιουργήθηκαν όλα από το μηδέν με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσει η εταιρεία πολλά στοχευμένα έργα που ήδη εφαρμόζει. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι έργα τα οποία ήδη επεξεργάζεται. Η μάρκα Skyway, η Unisys Stream Technologies είναι η εταιρεία ρίζας. Το Skyway είναι το εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και η Skyway Community μαζεύει χρήματα από όλους τους επενδυτές, τα οποία τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα κίνητα που έχει η UST ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Στο 15ο στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μια πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Σχετικά με τη διαδρομή της υψηλής ταχύτητας, ξεκινήσαμε την δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπέρ υψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Αν μας αρνηθούν πάλι, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμμυράτα. Αλλά το κόστος κατασκευής είναι φυσικά πιο ψηλό, είναι πολύ πιο ψηλότερο. Σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και αργά.
Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες συνδρομές. Ο ίδιος ο Γιουνίτσχη δηλώνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί φέτος. Και σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια κεφαλαιοποίηση το ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια έχει λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και πάμε μια σύντομα στην τρίτη μου παρουσίαση. Στις 21 Ιουνίου, όπως γνωρίζετε, η εταιρεία άλλαξε υποστάδιο και πήγαμε στο υποστάδιο 14,2. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αυτού υποσταδίου ή υποσταθμού στο κέντρο NAUST στην Σάρτζα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και εσωτερικό φινίρισμα του Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για τη φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στη δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και εκτός από τα βαριά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες των ομίλων εταιριών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιριών Skyway έχει ήδη σχεδιάσει το επόμενο υποστάδιο, τη δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή Skyway στη Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι επίσης μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με πιστευτικότητα. Πιστεύουμε ότι θα τις εισαγάγουν σταδιακά κατά το 14,2 υποστάδιο. Και θα αναφέρω μία γρήγορα τα νέα τα οποία είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Η UNESCO Stream Technologies θα εκθέσει στην Παγκόσμια Expo 2020 στο Ντουμπάι, όπου σχεδιάζει να παρουσιάσει μία μακέτα κλίμακας 1:35 μιας γραμμικής πόλης. Οι εργασίες για το σχέδιο της μακέτας ξεκίνησαν το 2019 και σε αυτό το έργο συμμετείχαν αρκετές εταιρείες. Σε αυτό το είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός όπου μπορεί να σας ενδιαφέρει. Τρέχει ακόμα αυτός ο διαγωνισμός. Και καθώς η παρουσίαση της τεχνολογίας χορδής θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο UST στις Σάρτζα στις 22 Οκτωβρίου, μπορείτε με αυτόν τον διαγωνισμό, άμα πάρετε μέρος και κερδίσετε, να βρεθείτε σε αυτή την παρουσίαση και να δείτε από κοντά όλα αυτά που θα πραγματοποιηθούν εκεί πέρα. Άμα το διαβάσετε λίγο, θα δείτε ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον μέρος για να πάτε να δείτε. Ο διαγωνισμός επίσης, θα διαβάσω τώρα κάποια πράγματα, έχει πολλά ενδιαφέρον πράγματα, τα οποία μπορεί να σας αρέσουν, θα δείτε εκεί πέρα. Ωστόσο, ο αριθμός των πιθανών συμμετοχόντων σε αυτήν την εκδήλωση θα είναι περιορισμένος.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία δίνει μια ευκαιρία στους πιο ενεργούς επενδυτές και συνεργάτες να παρευρεθούν σε αυτή την παρουσίαση. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να είστε μεταξύ των νικητών στο διαγωνισμό Global Expo Marathon, όπου για να κάνει η εταιρεία ακόμα πιο πλούσιο και αξέχαστη αυτή την εμπειρία, πιο πλούσια και αξέχαστη, αποφάσισε να οργανώσει για τους καλύτερους συμμετέχοντες στο μαραθωνίο μια αποκλειστική περιοδία, το Bigger Mirage Tour, όπου σε αυτό το ταξίδι θα μπορείτε να δείτε ζωντανά τα πιο σημαντικά μέρη του έργου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Κοινοτομιών Expo 2020 στο Ντουμπάι, ξενάγηση στο κέντρο UST στη Σάρτσα, κλειστή συνάντηση με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες συνεργάτες της Skyward Community, παρουσία στην έκθεση του Ανατόλη Γιουνίτσκι, του Εφευρέτου Τεχνολογιών Χορδής, καθώς και πολλά άλλα. Ο μαραθώνιος αυτός θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου 2021, δηλαδή θα κλείσει σε μερικές μέρες. Αλλά μπορεί αυτός ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί και νωρίτερα, εάν οι κυλίδες του Αργυρού και Χρυσού διαβρεθούν πριν από αυτή την ημερομηνία. Επομένως, κάντε γρήγορα τις απαραίτητες κινήσεις για να εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις και να ταξιδέψετε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για περισσότερα νέα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Είχα βάλει μόνο την προηγούμενη εβδομάδα στο chat το σχετικό link για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα. Έτσι, αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν είχαμε κάποια καινούργια νέα και γι' αυτό δεν έβαλα στα chat κάτι καινούριο ή δεν είπα σήμερα κάτι καινούριο. Οπότε, περιμένω να έχουμε πιο φρέσκα νέα την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ σήμερα, ένα υπέροχο απόγευμα και φυσικά κάθε μέρα, γιατί και τις επόμενες μέρες. Και καλό βράδυ, καλή συνέχεια και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.